Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα κλείνει ένας κοινοβουλευτικός κύκλος. Όχι ένας κύκλος που άνοιξε με την ψήφιση του νόμου 4339, που είναι ο νόμος ο οποίος αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται για την ιδιωτική τηλεόραση, αλλά κλείνει ένας κύκλος από την απαρχή παραβίασης του Συντάγματος σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες και το τηλεοπτικό τοπίο. Είναι η απόλυτη δικαίωση της προσπάθειάς μας μετά από 30 χρόνια ανομίας. Είναι η δικαίωση μιας πολιτικής η οποία, θέλω να θυμίσω, θωρακίστηκε με τις σχετικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και για τον ορισμένο αριθμό αδειών και βεβαίως με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ύψος του τιμήματος. Είναι διπλή δικαίωση. Πρώτον, διότι πλέον ο νόμος αυτός είναι ο νόμος που εφαρμόζεται, με εξαίρεση τις παρεκκλήσεις που επιλέξατε να κάνετε ως κυβέρνηση, υπηρετώντας τα συμφέροντα των ιδιοκτησιών των τηλεοπτικών σταθμών, απομειώνοντας μέχρι μηδενισμού το τίμημα για τις άδειες και βεβαίως μειώνοντας, κατεβάζοντας και τον πήχη του ελάχιστου προβλεπόμενου ορίου απασχόλησης. Και ότου θαύματος έχετε αλλάξει το εργασιακό, έχετε αλλάξει το ασφαλιστικό, το σύστημα εισαγωγής στην εκπαίδευση, πάντα στην κατεύθυνση αύξησης των ανισοτήτων. Το μόνο που δεν έχετε κάνει είναι να χωρίσετε την κοινωνία επισήμως σε κάστες. Και όμως αυτό το νόμο και τον πυρήνα του δεν τον αγγίζετε. Δεν έχουμε δει τον πρόεδρό σας, ο οποίος πραγματικά πυροβολούσε κατά ρυπάς αυτό το νόμο και έλεγε ότι οι άδειες πρέπει να είναι απεριόριστες, να έρχεται να επαναλαμβάνει αυτόν τον ισχυρισμό σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο που είστε πλειοψηφία. Θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αυτόν τον τρισκατάρατο νόμο όχι να τον εφαρμόζει και να τον εγγυάται όπως στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά να τον αλλάξει. Και δεν το κάνετε. Και δεν το κάνετε γιατί γνωρίζετε ότι πλέον είναι θωρακισμένος και τυπικά. Είναι θωρακισμένος και νομικά. Δεύτερον, είναι στιγμή δικαίωσης διότι το πόρισμά σας παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν καν επαρκείς ενδείξεις για το κακούργημα για το οποίο τολμήσατε να με κατηγορήσετε. Είναι η πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά όπου οι ίδιοι οι κατήγοροι από το στάδιο της προανάκρισης ομολογούν ότι δεν βρήκαν καν επαρκείς ενδείξεις για το κακούργημα πάνω στο οποίο έχτισαν το κατηγορητήριο. Το κατηγορητήριο λοιπόν γκρεμίστηκε. Το κατηγορητήριο το γκρεμίσατε εσείς οι ίδιοι. Γκρεμίσατε, ανακαλέσατε την κατηγορία για κακούργημα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχω κάνει το καθήκον μου απέναντι στην παράταξη την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ και στον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι ο τελικός κριτής όλων μας. Είμαι περήφανος για το ότι τολμήσαμε αλλά και καταφέραμε να ρυθμίσουμε το τηλεοπτικό τοπίο με τα σωστά μας και με τα λάθη μας, για το ότι το δημόσιο εισέπραξε τίμημα για τις άδειες που 30 χρόνια δεν καταβάλλονταν, για το ότι προστατέψαμε τις θέσεις εργασίας και δημιουργήσαμε καινούργιες και στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας αλλά και συνολικά στον οπτικοακουστικό τομέα. Και αν έχει παραβεί κάποιος το καθήκον του ή κάποια το καθήκον της, είναι όποιος ή όποια είχε θητεία σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και δεν ρύθμισε, δεν αδειοδότησε, δεν αξίωσε την πληρωμή φόρων, δεν προστάτευσε τις θέσεις εργασίας. Αλήθεια, αντιλαμβάνεστε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας πόσα έσοδα έχει απολέσει το δημόσιο από το έτος 1989 όπου ξεκίνησε αυτή η σκαστή παρανομία και παραβίαση του Συντάγματος, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τεκμέρεται πλέον από τη διάθεση των ίδιων των ιδιοκτητών των τηλεοπτικών σταθμών να πληρώσουν και να καταβάλουν τίμημα αυτού του ύψους. Πόσα λεφτά θα μπορούσε να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο τις εποχές των παχιών αγελάδων, τότε που έρεε το χρήμα, αλλά προς τα πού έρεε? Έρεε προς τις ακατάσχετες δανειοδοτήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία όταν εμείς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας είχαν χρέη 1 δις. Προσέξτε, 1 δις είχαν φτάσει τα χρέη των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Αποδεικνύεται λοιπόν εκ των υστέρων ότι το δημόσιο θα μπορούσε
να έχει πράξει χρήματα για 3 δεκαετίες και εκεί θα έπρεπε να αναζητηθούν οι ευθύνες. Εκεί θα έπρεπε όλοι μαζί να αναζητήσουμε τις ευθύνες. Διότι αποδείξαμε ότι γίνεται. Αλλά ανταυτού υπάρχουν προφανέστατες πολιτικές σκοπιμότητες, όπως ευθύνες και παραβιάσεις καθήκοντος. Θα πρέπει να αναζητήσουμε σε αυτούς που κλείσανε την ΕΡΤ και άφησαν μόνοι τους τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ιδιοκτήτες στην αγορά να διεκδικήσουν τις ψηφιακές συχνότητες. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τώρα που ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι γνωρίζατε πάρα πολύ καλά ότι είναι τεράστιες οι πιθανότητες να οδηγηθείτε σε φιάσκο. Ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι το αισθανόσασταν. Γι' αυτό και από την αρχή είχατε συμπεριλάβει την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ο νομικός και πολιτικός σας αερόσακος μετά τη σφοδρή σύγκρουση με την αλήθεια. Όμως εδώ φτάνουμε στο προφανές. Διότι αυτό που στην ουσία κάνετε σήμερα είναι να προσπαθείτε να μου αποδώσετε, να μας αποδώσετε πολιτικές ευθύνες. Πραγματικά, εδώ ταιριάζει το αρχαίο γνωμικό. Όδιν εν όρονς και έτε και μην. Είστε κριτικά, εκυλοπώνα το βουνό και γέννησε ένα ποντικό. Το είπα καλά? Και είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγετε. Να καταλήγετε μετά την απόσυρση του κατηγορητηρίου στην πρόταση για φορολογικό έλεγχο των εκδοτικών εταιριών του Κώστα Βαξεβάνη. Προσέξτε τώρα δηλαδή ποια είναι η εικόνα. Έχετε στήσει μια προανακριτική επιτροπή, έχετε συμβάλει στο να εκτοξευθούν τόνοι λάσπης και εναντίον μου και εναντίον της παράταξής μας, καταραίει με πάταγο το κατηγορητήριο και ο πυρήνας του και καταλήγεται στο να αξιώνεται φορολογικό έλεγχο στις εκδοτικές εταιρείες του Κώστα Βαξεβάνη. Προσέξτε, όχι τις εταιρείες οι οποίες είναι αναφερόμενες στην υπόθεση, διότι οι εταιρείες οι αναφερόμενες στην υπόθεση είναι οι εταιρείες ιδιοκτησίας του κ. Καλογρίτσα. Όχι η εταιρεία του κ. Βαξεβάνη, η οποία εξέδωσε μετά την εφημερίδα ντοκουμέντο. Νομίζω ότι πραγματικά δεν συμβάλλει στη σοβαρότητα της συζήτησης μια τέτοια επιλογή. Και πρέπει να προσέξετε και το εξής. Η στοχοποίηση του συγκεκριμένου δημοσιογράφου και εκδότη, πέρα από τη γελιοποίηση των θεσμών, αυξάνει και κατακόρυφα τις καχυποψίες. Διότι γνωρίζετε ότι η νομοθεσία απαγορεύει σε όλους εμάς που κατέχουμε δημόσια αξιώματα την κατοχή μετοχών εταιριών της αλλοδαπής. Εύχομαι πραγματικά και από καρδιάς οι εξηγήσεις που καλείται εκ των πραγμάτων να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης να είναι επαρκής. Το να μην δίνει καθόλου εξηγήσεις όμως δικαίως γεννά ερωτηματικά. Πόσο μάλλον που στοχοποιείται ένας εκδότης, δημοσιογράφος εκ των υστέρων, ενώ τον ίδιο, θέλω να θυμίσω, είχατε αρνηθεί να τον καλέσετε ως μάρτυρα. Προσέξτε την εικόνα, αρνείστε να τον καλέσετε ως μάρτυρα, είναι στον πυρήνα του κατηγορητηρίου, του διάτρητου κατηγορητηρίου, το οποίο συντάξατε εναντίον μου και εκ των υστέρων παραγγέλνετε έλεγχο στις εταιρείες τους. Πώς να μην είναι καχύποπτος λοιπόν ο ελληνικός λαός που παρακολουθεί αυτή την αλληλουχία γεγονότων. Βέβαια θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πρακτική αποκλεισμού μαρτύρων δεν είναι πρωτόγνωρη. Το ίδιο πράγμα κάνατε και στην υπόθεση της Νοβάρτης, στην υπόθεση του παγκόσμιου αυτού σκανδάλου που είναι παντού σκάνδαλο και μόνο στην Ελλάδα κατά τα λεγόμενα τα δικά σας είναι σκευωρία. Και βεβαίως εκεί το θύμα αυτής της τακτικής σας ήταν ο Μίμης Παπαγγελόπουλος. Είναι μια υπόθεση η οποία, όπως είπα, σε όλο τον κόσμο είναι σκάνδαλο. Η ίδια η Νοβάρτης έχει ομολογήσει ότι χρημάτιζε αξιωματούχους και παρόλα αυτά εσείς επιμένετε στην θεωρία της σκευωρίας. Στην περίπτωση βέβαια αυτής της Επιτροπής προχωρήσατε και παρακάτω, όπου εκτός από το να αποκλείετε μάρτυρες, περάσατε και στο γράψε σβήσε στα πρακτικά. Βέβαια, και εδώ θα το πω ευθέως και οφείλω να το ομολογήσω, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κινήθηκε εντός των ορίων με κάποιες δυστυχώς εκοφαντικές εξαιρέσεις. Και σε μία έκρηξη ειλικρίνειας, ένας βουλευτής μέσα στην Επιτροπή δήλωσε, κατηγορώντας το βασικό μάρτυρα κατηγορίας, ότι δεν εισέφερε ικανά και επαρκή στοιχεία, δεν μας είπες
τίποτα, του είπαν σε έντονο ύφος. Μπήκατε λοιπόν στο όχημα της κατασυκοφάντησης, όπως είπα πριν, και προβλέψατε να έχει αυτό τον αερόσακο, τον αερόσακο της παράβασης καθήκοντος. Συγκρουστήκατε με την αλήθεια. Θα ήταν ευχής έργων για την πολιτική ζωή του τόπου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πάρουν ένα μάθημα η αιμονική του επιτελικού κράτους και του Μαξίμου, αλλά και όσοι στο χώρο του τύπου πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να συκοφαντούν με τρόπο ακραίο και να ανακατεύονται στο πολιτικό παιχνίδι με όρους ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Και αν, όπως σας είχα πει στην ομιλία μου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής, η πρότασή σας ήταν ένα μείγμα εθελοδουλείας απέναντι στα συμφέροντα και θράσους απέναντι στον ελληνικό λαό, το πόρισμά σας είναι ένα μείγμα αλήθειας και υπολοιμάτων κομματικής σκοπιμότητας. Η αναντήρητη αλήθεια σας έκανε να αποσύρετε τον πυρήνα του κατηγορητηρίου και η κομματική σκοπιμότητά σας, τα υπολείμματά της, σας κάνει με βαριά καρδιά και χωρίς την αυτοπεποίθηση του κατήγορου να επιμείνετε στην κατηγορία του πλημελιούματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι κρίσιμο σε τέτοιες στιγμές οι βουλευτές, τα μέλη του Κοινοβουλίου, να αποφασίζουν με όρους ιστορικούς, να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως δρόντες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Και η ιστορία του τηλεοπτικού τοπίου στην Ελλάδα είναι αμαρτωλή. Θέλω να θυμίσω για άλλη μια φορά τις βασικές κομβικές ιστορικές στροφές των εξελίξεων σε αυτό το τοπίο. Ξεκίνησα το 1989. Αποδόθηκαν άδειες με προνομιακή μεταχείριση των ήδη εκδοτών. Ιδρύθηκε το Mega Channel. Λαμπράκης, Βαρδινογιάννης, Μπόμπολας, Κίτσος Στεγόπουλος, Αριστίδης Αλαφούζος στην πρώτη φάση. Ακολούθησε ο Αντένα. Κυριακού, Καλογρίτσας, Βουδούρης, Πουρνάρας. Όχι Στουρνάρας, Πουρνάρας. Το 1995 γίνεται η πρώτη απόπειρα τακτοποίησης του τηλεοπτικού τοπίου με τον νόμο Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο νόμος αυτός προέβλεπε προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού αδειών με απόφαση υπουργού. Προσέξτε, ομηρικές μάχες έγιναν σε αυτή την αίθουσα για το ποιος θα αποφασίσει τον αριθμό των αδειών. Έχουμε τεκμηριώσει επαρκώς και πολιτικά και επιστημονικά τη θέση την οποία πήραμε. Και προέβλεπε βεβαίως αυτός ο νόμος διαγωνιστική διαδικασία από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το 1997 ξεκίνησε μια προσπάθεια εφαρμογής του νόμου με υπουργό τον κύριο Ρέπα. Καθυστέρησε αυτή η προσπάθεια. Το 2002 ο διαγωνισμός ο οποίος είχε προκηρυχθεί κηρύχθηκε άγνωστος. 5 χρόνια μετά, προσέξτε. 5 χρόνια μετά. Τα κανάλια συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς άδεια. Έχουμε τις εκλογές του 2004 και το 2007 ο νόμος Ρουσόπουλου. Ο κύριος Ρουσόπουλος είναι και παρόν στην αίθουσα, μπορεί να βεβαιώσει ότι ο 4339 έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τον νόμο τον οποίο ο ίδιος είχε εισηγηθεί στη Βουλή. Σε μία μόνο να αναφερθώ, πέρα από τη διαγωνιστική διαδικασία και τον αριθμό των αδειών, ο νόμος Ρουσόπουλου εισήγαγε τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Για πρώτη φορά. Καλώς τον εισήγαγε, εμείς θεωρήσαμε, καλώς θεωρήσαμε και τεκμέρεται και από τη δική σας πολιτεία εκ των υστέρων, διότι 2 χρόνια τον έχετε κρατήσει πολύ ψηλότερα από ό,τι προέβλεπε ο νόμος Ρουσόπουλου, ο οποίος προέβλεπε 200 εργαζόμενους ανά κανάλι. Εμείς το κάναμε 400 και εκεί ακούσαμε μύδρους περί σοβιετικού τύπου ρύθμισης, ότι επιβάλλουμε στις ιδιωτικές εταιρείες πόσους εργαζόμενους να έχουν. Και μετά αρχίζουν οι παρατάσεις. Και εδώ πραγματικά θα είχε ενδιαφέρον και από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας να ακούσουμε μία αποτίμηση ιστορικού χαρακτήρα για εκείνη την περίοδο. Ο νόμος Ρουσόπουλου ψηφίζεται το 2007 και καθίσταται de facto η μεγάλη νομική συνταγματική εκκρεμότητα μέσω των αλλεπάλληλων παρατάσεων στην εφαρμογή του. Ποια τηλέφωνα σηκώθηκαν εκείνο τον καιρό? Ποιοι επέβαλαν να μην εφαρμοστεί ο νόμος Ρουσόπουλου? Εξώθησαν κάποιοι τον κύριο Ρουσόπουλο στην έξοδο λόγω της πρόθεσής του να κάνει αδειοδότηση? Αυτά δεν πρέπει να υποθούν κάποτε? Δεν πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός γιατί φτάσαμε το 2015 να σταματήσουν οι παρατάσεις εφαρμογής του νόμου Ρουσόπουλου που είχε ψηφιστεί το 2007? Καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Διότι το 2015 έγινε η πολιτική αλλαγή.
Και εκεί σταμάτησαν οι παρατάσεις. Οι προσβλητικές παρατάσεις που έλεγε παρατείνουμε το καθεστώς νόμιμης λειτουργίας. Σταμάτησε λοιπόν να υπάρχει αυτή η κατάσταση με βεβαίως θα έλεγα προσβλητικές, εμβόλυμες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως αυτή της κυβέρνησης Παπαδήμου που έλεγε άξον, άξον παρατείνεται επαόριστο η λειτουργία των νομίμως λειτουργώντων σταθμών, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση και λέει αενάως θα παραβιάζω το Σύνταγμα. Εκείνο τον καιρό οι αποφάσεις που έχει εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι παρανόμως λειτουργούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί άνευ αδείας, αντίκειται στο Σύνταγμα. Στα παλαιότερα των υποδημάτων των τεχνοκρατών και των τραπεζοκρατών λοιπόν εκείνης της περίοδου, η παραβίαση του Συντάγματος. Νομοθετική ρύθμιση που έλεγε ότι αενάως θα το παραβιάζουν. Εκεί είχε φτάσει η ελληνική δημοκρατία. Εκεί είχε φτάσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Χωρίς καμία επάρκεια πολιτική, χωρίς κανένα πολιτικό εκτόπισμα, χωρίς καμία δυνατότητα να εξηγήσει στους ιδιώτες ότι δεν είναι δυνατόν το ειδικό μερικό συμφέρον τους να κάμπτει με τόσο εκοφαντικό τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Προσβλητικές στιγμές για την ελληνική δημοκρατία. Τι παραλάβαμε? Παραλάβαμε μια ΕΡΤ κλειστή, η οποία είχε κλείσει για να έχει μόνο έναν συμμέτοχο διαγωνισμός για τον ψηφιακό πάροχο. Παραλάβαμε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέγανε, όπως είπα και πριν, ότι είναι παράνομη και αντισυνταγματική η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια. Παραλάβαμε τέλη χρήση συχνοτήτων που δεν είχαν εισπραχθεί και που με τροπολογίες αναβάλλονταν η εισπραξή τους με τις λεγόμενες τροπολογίες της Βασιλόπιτας, 31-12. Εκάστου έτους έρχονταν μια τροπολογία και έλεγε ότι αναβάλλεται η ίσπραξη αυτών των φόρων. Παραλάβαμε και φόρους διαφήμισης, οι οποίοι δεν είχαν εισπραχθεί και βεβαίως τηλεοπτικά κανάλια χωρίς άδεια, αλλά με χρέη γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και ξεκινήσαμε βεβαίως να δουλεύουμε άμεσα. Διότι εκτός των άλλων είχαμε παραλάβει και ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης χωρίς νόμιμη σύνθεση. Πώς τεκμαίρεται αυτό? Από το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωνε κάθε πρόστιμο το οποίο προσπαθούσε το ΕΣΟΡΟΥ στην τότε σύνθεσή του να επιβάλλει. Τι αποφαίνονταν το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ότι δεν υπάρχει νόμιμη σύνθεση. Φανταστείτε να επιχειρούσαμε εμείς μέσω αυτής της σύνθεσης και με αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να κάνουμε διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Να λύσουμε δηλαδή τον συνταγματικό γόρδιο δεσμό. Να λύσουμε αυτό το συνταγματικό αδιέξοδο. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κάθε μέλος του Κοινοβουλίου, κάθε μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα άντεχε ούτε 10 λεπτά να περάσει έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ξεκινήσαμε αμέσως δουλειά. Η ΕΡΤ άνοιξε τον Ιούνιο του 2015. Τον Οκτώβριο του 2015 ψηφίζεται ο νόμος 43-39, ο οποίος προβλέπει και πάλι διαγωνιστική διαδικασία. Προϋπόθεση βέβαια για την εφαρμογή του νόμου είναι η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και εκεί έχουμε αλλεπάλληλες αρνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και ρητή άποψη, διατύπωση, ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει η Νέα Δημοκρατία στην συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Γίνεται ο πρώτος διαγωνισμός, βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία αξιώνει να επαναληφθεί ο διαγωνισμός από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και επιτέλους συγκροτείται μετά από 6 διασκέψεις Προέδρων Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και αναλαμβάνει να φέρει εις πέρα στη διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών. Μια πάρα πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια εδώ είναι ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με ομόφωνη απόφασή του. Δεν είχε φύγει και από αυτόν τον κόσμο και ο αείμνηστος Ροδόλφος Μωρόνης τότε. Με ομόφωνη απόφασή του, λοιπόν, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφασίζει ότι η τιμή εκκίνησης για τις 7 τηλεοπτικές άδειες τις οποίες δημοπρατεί είναι τα 35 εκατομμύρια. Και τα 35 εκατομμύρια είναι αυτά που απορρέουν από την απλή διαίρεση των 245 που είχαμε εμείς εξασφαλίσει με τον αριθμό 7. Δηλαδή, έκρινε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ότι αυτό είναι το ελάχιστο τίμημα το οποίο πρέπει να καταβάλουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Απέναντι σε αυτή την απόφαση, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Ένωση των Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών, αν δεν κάνω λάθος, και οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών κατά μόνας. Και απερίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή.
Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι αυτή η διαδικασία, αυτός ο διαγωνισμός, ο τρισκατάρατος του Αυγούστου του 2016, είναι η μόνη προσπάθεια αποτίμησης του δημόσιου αγαθού που λέγεται τηλεοπτική άδεια, την οποία αποτίμηση την έκαναν οι ίδιοι συμμετέχοντες με δική τους επιλογή και την ανέβασαν σε αυτό το ύψος. Και απερίφθη η προσφυγή τους ακριβώς, διότι οι ίδιοι είχαν αποδείξει ότι τόσο αποτιμάται το δημόσιο αγαθό των τηλεοπτικών αδειών. Άρα δικαιώθηκε και ο ορισμένος αριθμός αδειών, όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από εσάς. Έχει προκηρύξει 7 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Έχετε πει πουθενά τη γνώμη ότι πρέπει να είναι 17 τα κανάλια? Δεν σας έχω ακούσει καθόλου. Τι λέγατε όμως από αυτό το βήμα το 2015 και το 2016, όταν εξαπολύατε μύδρους εναντίον μας? Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι και μια μέρα έτσι ιστορικού αναστοχασμού, όπως και ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων και βεβαίως το τίμημα για τις άδειες έχει επικυρωθεί, αλλά η πολιτική δική σας σκοπιμότητα είναι τέτοια που σας έκανε να το μηδενίσετε. Και εδώ, για να μην υπάρχει καμία σκιά, σας λέω ότι και εμείς είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του τύπου. Και μάλιστα θα τολμήσω να πω και λίγο περισσότερο από τις άλλες τυπικές εταιρείες, διότι ο τύπος παίζει ένα ξεχωριστό ρόλο στη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Αλλά με όρους διαφάνειας, με όρους ισότητας, όχι με outsourcing, όχι με εκχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες και αδιαφανείς συναλλαγές. Χωρίς δεύτερη σκέψη λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το δημόσιο από την πολιτική μας εισέπραξε λεφτά, προστατεύτηκαν θέσεις εργασίας, δημιουργήθηκαν καινούργιες. Ο διαγωνισμός, ο περιβόητος για την καταστρατήγηση του οποίου τολμάτε να με κατηγορείτε σε αυτό το σαθρό κατηγορητήριο, ελέγχθηκε σε όλες του τις φάσεις με πάνω από 80 αιτήσεις ακύρωσης και ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απερίφθησαν όλες. Και μείνατε με τι? Μείνατε με την πρώτη ύλη της έγκλησης που κατέθεσε εναντίον μου ένας υποψήφιος, ο οποίος αποκλείστηκε επειδή ακριβώς οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού ήταν πάρα πολύ αυστηρές. Θυμίζω ότι στην έγκληση ο συγκεκριμένος συμμετέχων στο διαγωνισμό, ο κύριος Καλογρίτσας, ζητούσε να ελεγχθώ για 6 αδικήματα. Από αυτά επιλέξατε τα 2 και μείνατε με το πέρας της παρακριτικής με το εξής: 1. Την παράβαση καθήκοντος, για την οποία θα μιλήσουμε και αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι μάρτυρες που καλέσατε μετατράπηκαν δια των καταθέσεών τους από μάρτυρες κατηγορίας σε μάρτυρες υπεράσπισης. Ο Χρήστος Καλογρίτσας κατέθεσε ότι κάθε άλλο παρά μπροστινός ήταν. Κατέθεσε ότι έβαλε από δικά του χρήματα 15 εκατομμύρια ευρώ. 8 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της εταιρείας, διότι αυτό προέβλεπε ο διαγωνισμός, ότι πρέπει να υπάρχει μετοχικό κεφάλαιο 8 εκατομμυρίων ευρώ και άνω των 6 εκατομμυρίων, ποσό δεν θυμάμαι ποιο είναι το ακριβές, για να πάρει φορολογική ενημερότητα ο γιος του, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που συμμετείχε στον διαγωνισμό, διότι αν είναι φορολογικής ενημερότητας δεν υπήρχε δυνατότητα να περάσεις το κατόφλι αυτού του διαγωνισμού. Παραδέχτηκε επίσης ότι με τους Λιβανέζους, με τη CCC, με την οικογένεια Χούρη, έχει μια αστική διαφορά, την οποία από κοινού αναζητούσαν τρόπους να επιλύσουν. Ο Κυριάκος Τόμπρας κατέθεσε ότι εκείνος ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο πριν το διαγωνισμό όσο και μετά. Κατέθεσε ότι ο ίδιος εξασφάλισε τα χρήματα που ζητούσε και αναζητούσε ο κύριος Καλογρίτσας και κατέθεσε επίσης τον τότε προσωρινό υπερθεματιστή να του λέει ότι τον παρακαλάμε ο Κοντομινάς, ο Βαρδινογιάννης, ο Μαρινάκης και μας είπε χαρακτηριστικά ότι ένιωθε δισεκατομμυριούχος. Προσκόμισε βεβαίως και κατέθεσε και ένα χειρόγραφο συμφωνητικό, το οποίο υπεγράφει, προσέξτε, 2 χρόνια μετά το διαγωνισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Ένα συμφωνητικό που έδειχνε ότι υπήρχε συζήτηση ακόμα 2 χρόνια μετά το διαγωνισμό για να λυθεί το θέμα της ιδιωτικής αυτής διαφοράς. Η κατηγορία λοιπόν της δωροδοκίας περ τρίτου καταρρίφθηκε από αυτήν την υπόθεση την κατάθεση οριστικά. Το περιγράφετε εσείς με ακρίβεια στο πόρισμά σας. Ο Δήμος Βερίκιος
κατέθεσε ότι δεν γνώριζε ο ίδιος για καμία πολιτική εμπλοκή στα σχετικά ραντεβού Κοντομινά Καλογρίτσα. Ότι το ραντεβού αυτό κλείστηκε μετά από τηλεφώνημα του τελευταίου και ότι ο Κοντομινάς του είπε ότι τον Καλογρίτσα λέει δεν θέλουν να τον δουν στα μάτια τους στο Μαξίμου. Ο κύριος Τσάδαρης, στέλεχος της Τράπεζας Αττικής, απέδειξε ότι δεν υπήρχε καμία προνομιακή μεταχείριση του κύριου Καλογρίτσα. Κατέθεσε πως τα 3 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν νόμιμα στην Ελλάδα από το εξωτερικό, μεταφέρθηκαν νόμιμα στους λογαριασμούς της εταιρείας που συμμετείχε στον διαγωνισμό και πως νόμιμα είχε εκδοθεί η σχετική εγγυητική επιστολή. Αυτά λένε οι μάρτυρες που εσείς επιλέξατε. Διότι πολλούς από αυτούς που προτείναμε εμείς, επιλέξατε να μην τους καλέσετε. Είναι προφανές ότι είχατε ανησυχία πως οι καταθέσεις τους θα σας εξέθεταν. Θα γιγάντωναν το φιάσκο στα μάτια του λαού. Πάμε τώρα στα δύο αδικήματα. Από την αρχή γνωρίζατε ότι κανένα από τα δύο μέρη της συμφωνίας δεν θεωρεί αυτά τα χρήματα ως δώρο, τα οποία υπήρχαν στη μεταξύ του συναλλαγή. Η Λιβανέζικη εταιρεία είχε ήδη προσφύγει στα διεθνή και ελληνικά δικαστήρια, ενώ η πλευρά Καλογρίτσα, ήδη με την έγκληση της τοξότης, θεωρούσε ότι καλώς τα κράτησε, διότι τις τα χρωστούσαν οι Λιβανέζοι. Το ίδιο επανέλαβε και ο βασικός σας μάρτυρας στην Επιτροπή. Η όλη υπόθεση αφορούσε μια αστική διαφορά που όχι μόνο είχε πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά είχε κρυθεί και από αυτή. Το ξέρατε και συνειδητά αποκρύψατε τις δικαστικές αποφάσεις από την πρότασή σας για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Το ξέρατε και σας το λέγαμε από την αρχή. Ήδη από τον Ιούλιο του 2020, όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι πρόκειται για μια αστική διαφορά, την οποία προσπαθήσατε ένα χρόνο να μετατρέψετε σε πολιτικό και ποινικό ζήτημα. Το ξέρετε και το ομολογείτε στο πόρισμά σας. Ακούστε προσεκτικά, κυρίως οι κύριοι βουλευτές της πλειοψηφίας. Λέτε ακριβώς το πόρισμά σας. Η σχέση Καλογρίτσα με τη CCC και αν τελικώς αυτό το ποσό πρέπει να επιστραφεί, ακόμα και αν η μεταξύ του σύμβαση ήταν εξ ολοκλήρου εικονική, δεν αποτελεί μέρος του ελέγχου της Επιτροπής μας και αφορά την αστική αξίωση της CCC προς την τοξότης. Τι δεν γνωρίζατε όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και καταλήξατε μετά την προανακριτική Επιτροπή σε αυτό το συμπέρασμα? Ακούστε παρακαλώ καθαρά. Η μεταξύ τους διαφορά είναι μια αστική διαφορά και δεν αποτελεί αντικείμενο το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή. Εσείς τα λέτε. Εσείς τα λέτε. Τσάμπα τα πρωτοσέλιδα, τσάμπα οι ανακοινώσεις, τσάμπα η τόνη λάσπης. Αλλά όπως αντιλαμβάνονται όσοι παρακολούθησαν αυτή την υπόθεση, ο Θεός να το κάνει επιτελικό σας κράτος, είχε συνειδητά επιλέξει τον ολισθηρό δρόμο της συκοφάντησης και της λάσπης. Υπακούοντας για άλλη μια φορά, όπως έχετε συνηθίσει να κάνετε δυστυχώς, σε αλλότρια συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες. Και βεβαίως, υπήρξε και η στιγμή που έβαλε τα φόπλακα σε αυτό το σκέλος του κατηγορητηρίου. Ήταν η στιγμή που έφτασε στην Επιτροπή η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Η έκθεση ήταν συντριπτική για το αφήγημα που πήγε να στηθεί. Επικυρώνει ότι τα 3 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν μέρος της συναλλαγής δύο ιδιωτών. Καμία πολιτική εμπλοκή δεν καταγράφει, ούτε κατά την έλευση των χρημάτων, ούτε στη διαχείρισή τους, ούτε μετά την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών. Το γιατί ήρθαν τα χρήματα το λένε τα δικαστήρια, το πώς ήρθαν και το πού πήγαν μετά την ακύρωση του διαγωνισμού το λέει η Τράπεζα της Ελλάδας με υπογραφή του Γιάννη Στουρνάρα. Τα 3 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν επεστράφησαν στην εταιρεία Καλογρίτσα που συμμετείχε στο διαγωνισμό, από εκεί μοιράστηκαν στις εταιρείες της οικογενείας, τις κατασκευαστικές, οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποίησαν αυτά τα χρήματα για να καλύψουν υποχρεώσεις τους. Αυτά λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή ήταν η ταφόπλακα στη σπέκουλα που έχω δεχτεί. Θα χρειαστώ κάποιο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Αυτή ήταν η ταφόπλακα λοιπόν στη σπέκουλα που έχω δεχθεί και εγώ και η παράταξη η δική μας. Έβαλε τέλος αυτή η έκθεση σε οποιοδήποτε σενάριο τέτοιου τύπου εμπλοκής. Το οποίο πρέπει να πω βεβαίως ότι ρητά πολύ λίγοι τόλμησαν να διατυπώσουν, ελάχιστοι τόλμησαν να υπονοήσουν. Αυτά είναι τα αδιάσυστα στοιχεία που σας ανάγκασαν να ανακαλέσετε τον πυρήνα του κατηγορητηρίου. Παραδέχεστε στο πόρισμα ότι για το κακούργημα για το οποίο πήρατε το ρίσκο να με κατηγορήσετε, δεν υπάρχουν καν επαρκείς
ενδείξεις, οι αποδείξεις βεβαίως ούτε λόγος. Αλλά πριν περάσω στην κατηγορία περί παράβασης καθήκοντος, θα ήθελα ειλικρινώς να ρωτήσω κάτι. Αν ένας πολιτικός αρχηγός πάρει δώρο τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, την ίδια την εταιρεία δηλαδή και την υποδομή της για κάποιο διάστημα, και μάλιστα μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, για ποιο πράγμα θα πρέπει να κατηγορηθεί? Και το λέω αυτό γιατί αναφορά Καλογρίτσα ότι έστειλε τον κύριο Θεοδωρικάκο στον κύριο Μητσοτάκη με πρίκα την GPO που από κοινού είχαν, πριν ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης εκλεγεί στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, γεννάει εύλογα ερωτηματικά. Ένα πράγμα είχα ζητήσει όταν ξεκίναγε αυτή η ιστορία, να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία όλα τα τιμολόγια και τις συναλλαγές που έχει με την συγκεκριμένη εταιρεία. Να δούμε τι συμπεράσματα θα βγουν. Διότι δεν υπήρξε κουβέντα στην Προανακριτική Επιτροπή για άλλο δώρο. Καμία. Υπήρξε αποτύπωση όμως αυτής της ανταλλαγής, θα έλεγα. Πάμε στο αδίκημα περί παράβασης καθήκοντος. 5 χρόνια μετά το διαγωνισμό για τις άδειες, λοιπόν. Με το πόρισμά σας το ίδιο. Γκρεμίζετε τα χυδαία ψέματα τα οποία στείνατε εις βάρος μου αλλά και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παραδέχεστε ότι πετάγατε απλώς λάσπη για δίθεν συναλλαγές, κρυφές συνεννοήσεις, στημένες διαδικασίες. Γνωρίζατε και γνωρίζετε τα πραγματικά γεγονότα της περίοδου εκείνης. Αλλά και προσπαθήσατε να αποτρέψετε τότε την εξέλιξη του διαγωνισμού που θα έφερνε έσοδα στα δημόσια ταμεία. Εσείς είστε αυτοί που προσπαθήσατε να μην γίνει ο διαγωνισμός. Αρνηθήκατε να συμβάλλετε στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Γνωρίζετε πολύ καλά και τις δικλείδες ασφαλείας και του νόμου 4339 και της προκήρυξης του διαγωνισμού. Γνωρίζετε ότι ο κύριος Καλογρίτσας αποκλείστηκε ακριβώς επειδή οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού ήταν πάρα πολύ αυστηρές. Όχι με βάση κάποιο νόμο της Νέας Δημοκρατίας, όχι με βάση κάποια προκήρυξη που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία, αλλά με βάση τις δικές μας προϋποθέσεις. Και παρόλα αυτά, επιχειρείτε να μου αποδώσετε την κατηγορία ότι προέβη στο σχεδιασμό, καθορισμό των όρων και νομοθέτηση ενός διαγωνισμού, στον οποίο επεδίωκα να λάβει άδεια ο κύριος Καλογρίτσας, ενώ γνώριζα εξ αρχής ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, τις οποίες προϋποθέσεις εμείς οι ίδιοι ορίσαμε. Ένα διαγωνισμό τον οποίο τους όρους εμείς ορίσαμε και μετά επιχείρησα να τους παραβιάσω, ούτως ώστε ο Καλογρίτσας να πάρει άδεια, αλλά τελικά δεν τους παραβίασα και ο Καλογρίτσας δεν πήρε άδεια. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κανείς τον παραλογισμό. Δεν χρειάζεται να είναι νομικός, αλλά εδώ πέφτεται βεβαίως και στη θεμελιακή αντίφαση, διότι ο βασικός σας μάρτυρας, κατά τους δικούς του ισχυρισμούς, είναι αδικημένος από εμάς, ενώ κατά τους δικούς σας ισχυρισμούς είναι άκρος ευνοημένος. Η αλήθεια είναι, δυστυχώς για σας, στη μέση. Ούτε ευνοημένους είχαμε, ούτε αδικημένους είχαμε. Δεν έχει υπάρξει πιο καθαρός και κρυστάλλινος διαγωνισμός, διαγωνισμός που να έχει περάσει τη βάσανο του ελέγχου σε κάθε στάδιό του και από το συνταγματικό δικαστήριο. Όπως αναφέρει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, αξιόπινη είναι η ελεγχόμενη πράξη του υπαλλήλου μόνο αν συνιστά θετικά ή αποθετικά έκφραση πολιτιακής βούλησης και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημοσίων υποθέσεων. Λέτε το αυτονόητο, βεβαίως και συμφωνούμε, ότι παράβαση καθήκοντος τελείται μέσω της έκδοσης μιας διοικητικής πράξης. Απαιτείται δηλαδή να έχω εκδώσει διοικητική απόφαση, να έχω βάλει την υπογραφή μου σε μια απόφαση η οποία δημιουργεί συγκεκριμένες συνθήκες ή ωφέλη και για συγκεκριμένα πρόσωπα. Όλες όμως οι διοικητικές πράξεις που εξεδόθησαν εκείνη την κρίσιμη περίοδο και αφορούσαν τον διαγωνισμό τους, συμμετέχοντες στη διαδικασία στο σύνολό της, πέρασαν από τη βάσανο δεκάδων προσφυγών εκ μέρους των υποψηφίων. Τόσες προσφυγές πραγματικά δεν πρέπει να έχουν ξαναγίνει σε κανενός άλλου είδους διαγωνισμό και όλες απερίφθησαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μία προς μία, όπως πραγματικά δεν πρέπει να έχει γίνει σε άλλη περίπτωση. Και ξέρετε γιατί απορρίφθηκαν οι προσφυγές? Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν ήταν
νόμιμες. Άρα για ποια παράβαση καθήκοντος μιλάτε? Και αν κατηγορείτε εμένα για παράβαση καθήκοντος, φαντάζομαι θα υπονοείτε ότι και αυτοί που ελέγξανε τις αποφάσεις και τις διοικητικές πράξεις και τις ενέκριναν και δεν τις απέρριψαν, παρέβησαν και αυτοί το καθήκον τους. Σας καταθέτω λοιπόν, θα χρειαστώ τη βοήθεια και των ανθρώπων που έχουν κάνει λειτουργική τη Βουλή μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αν μπορείτε. Σας καταθέτω λοιπόν το σύνολο των προσφυγών που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους του διαγωνισμού. Εδώ καταγράφονται πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Και όχι μόνο ως προς τις αποφάσεις της κυβέρνησής μας, αλλά και για τα κενά που κατά τους ίδιους παρουσίαζαν οι υποψηφιότητες των υπολείπων συμμετεχόντων. Τότε, βλέπετε, ήταν όλοι εναντίον όλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα ευχαριστώ στο προσωπικό της Βουλής. Καλό διάβασμα, καλή μελέτη σας εύχομαι. Μιλάμε για πάνω από 80 προσφυγές, για τις οποίες απεφάνθη η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, και αυτό νομίζω θα το λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σας. Και στο πόρισμά σας, επίσης, δεν έχουμε πακιστανικά τηλέφωνα εμείς. Στο πόρισμά σας, λοιπόν, υπογραμμίζεται ότι η παράβαση καθήκοντος όταν ένας κρατικός λειτουργός με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος, και εδώ υπάρχει ο απόλυτος παραλογισμός. Με το νόμο 4339 το δημόσιο εισέπραξε, είχε ξεκάθαρα τεκμηριωμένο όφελος σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε 30 χρόνια πριν. Εν αντιθέσει με τη δική σας λοιπόν επιλογή να παραχωρείτε δωρεάν με τη μη προκήρυξη διαγωνισμού και τη συνεχής παρατάσεις ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο όπως απέδειξε ο 4339 ήταν πάρα πολύ υψηλής αξίας. Στη δική σας περίπτωση αρκούν αλήθεια οι χαρακτηρισμοί αδιαφάνεια και διαπλοκή, ή μήπως είναι καταλληλότερη μια σαφής και ξεκάθαρη παράβαση καθήκοντος? Όλοι τήρησαν το καθήκον τους αυτά τα 30 χρόνια και παραβιάστηκε το Σύνταγμα από μόνο του? Τι ακριβώς συνέβη? Στο πόρισμά σας, επίσης, συγγνώμη, σε ό,τι με αφορά η παράβαση καθήκοντος, έτσι όπως μου αποδίδεται, διαψεύδεται και από ένα ακόμα σημείο. Οι ίδιοι κρίνεται ότι η εμπλοκή της ΣΥΣΥΣΥ και των άλλων υποψηφίων στο διαγωνισμό αφορούσε τη δική τους συμμετοχή. Λέτε ότι η συμφωνία μεταξύ της ΣΥΣΥΣΥ και του Καλογρίτσα αφορούσε τη συμμετοχή της ΣΥΣΥΣΥ στο εγχείρημα των τηλεοπτικών αδειών για να ελέγχει μέρος του προγράμματος. Οι παραδοχές σας είναι απολύτως εκοφαντικές, όπως έχει καταστεί και ευτελής ο ισχυρισμός, ο οποίος διακινήθηκε εδώ και ένα χρόνο στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία στοχοποίησαν εμένα προσωπικά και την παράταξή μας για το περιβόητο email που μιλάει για White House και White Porsche. Παλέψατε νυχθημερών να αποδείξετε ότι White House και White Porsche δεν είναι οι αδελφοί χώροι οι οποίοι είχαν και τη γνώση και τη δυνατότητα να μετακινούν τα λεφτά τους κατά το δοκούν και να τα τοποθετούν όπου αυτοί επιθυμούν, και θεωρήσατε υπέρτατο χρέος σας να αποδείξετε ότι αυτές οι φράσεις, παρακάμπτοντας και το εισαγωγικό του επίμαχου email, αφορούν κάποιους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Είναι προφανές ότι μετά τα δεδομένα της Προανακριτικής Επιτροπής, ούτε αυτά αντέχουν στην κριτική. Αναφέρεται στις επικοινωνίες που υπήρξαν με τους υποψηφίους του διαγωνισμού. Με συγχωρείτε που θα σας το πω, αλλά παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Σας είπα και από την ομιλία μου όταν συγκροτήθηκε η Προανακριτική Επιτροπή ότι μίλαγα με όλους. Επανειλημμένα. Κατέθεταν αιτήματα, πολλές φορές παράλογα. Προκρίναν το δικό τους συμφέρον εις βάρος του δημόσιου. Θεωρούμε ότι εμείς το υπερασπιστήκαμε το δημόσιο συμφέρον. Αν έχετε άλλη γνώμη, εδώ είμαστε να την ακούσουμε, αλλά μετά θα πρέπει να δικαιολογήσετε και τη δική σας απραξία. Είναι προφανές ότι προσπαθήσαμε και καταφέραμε να έχουμε υψηλή συμμετοχή στον διαγωνισμό, και αυτό για σας είναι παράβαση καθήκοντος. Πετύχαμε ένα πάρα πολύ ψηλό τίμημα, το οποίο είχε προκαλέσει
και επιχειαίους τίτλους στις εφημερίδες εκείνες τις ημέρες, θυμάμαι, και εσείς μιλάτε για παράβαση καθήκοντος. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, δεν είναι παράβαση καθήκοντος, είναι Τετάρτη. Και όταν ακολουθεί μετά τη συναντήση του κύριου Πέτσα με τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών ο μηδενισμός του τμήματος για τις άδειες, είναι τήρηση του καθήκοντος. Και όταν μετά τις συναντήσεις έρχεται τροπολογία την οποία την παίρνετε τη μισή πίσω για να κατέβει ο πήχης του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων, και αυτό είναι τήρηση του καθήκοντος. Και η δική μας η πολιτεία ήταν παράβαση των καθηκόντων μας. Είναι ή δεν είναι παράβαση καθήκοντος οι αμέτρητες απευθείας αναθέσεις που κάνετε χωρίς να υπάρχει ανάγκη και λόγος. Από την περιβόητη κυρία Νικολάου μέχρι τον ΟΣΥ που παρήγγειλε 250.000 ευρώ γάντια από ένα επικλάδικο στις Σέρες. Με απευθείας ανάθεση, προσέξτε. Με απευθείας επικλάδικο στις Σέρες, μάλιστα. Απευθείας ανάθεση 250.000 ευρώ για να πάρουν γάντια. Λες και δεν μπορούσε να βρει γάντια από ένα γαντάδικο στις Σέρες. Θα έπρεπε να είναι επικλάδικο. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι άλλη αίσθηση καθήκοντος έχετε εσείς και άλλοι εμείς. Δεν τολμάτε τον πυρήνα του νόμου μας να τον αγγίξετε. Και συνοψίζοντας για την ουσία του κατηγορητηρίου, θέλω να πω και το εξής. Εάν κάποιος απλώς αναγνώσει την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προκύπτει ότι και οι δύο αξιόπινες πράξεις επιχειρείται να θεμελιωθούν στα ίδια πραγματικά περιστατικά. Κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και τα δύο αδικήματα στηρίζονται στις ίδιες δίθεν ενέργειες και παραλήψεις μου κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αν κάποιος δεν διαβάσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, θα καταλάβει ότι τα περιστατικά επί των οποίων επιχειρήθηκε η θεμελίωση των κατηγοριών αποδείχθηκαν απολύτως αναλυθή και αναντίστοιχα με την πραγματικότητα. Και μπαίνει ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν τα ίδια αληθινά ή υποτιθέμενα περιστατικά να κρίνονται ανεπαρκή για την παραπομπή μου για το κακούργημα, αλλά επαρκή για την παραπομπή μου για την παράβαση καθήκοντος. Με ποιο μαγικό τρόπο ακριβώς γίνεται αυτό? Αλλά όποια προσπάθεια, νομίζω, και αν καταλάβει όποιος λογικός άνθρωπος παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία, θα καταλάβει ότι πρόκειται για μια κραυγαλαία λογική και νομική αντίφαση. Η μόνη εξήγηση που υπάρχει είναι τα υπολείμματα της κομματικής σκοπιμότητας, τα οποία επιλέγετε σήμερα να τηρήσετε και να ακολουθήσετε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, από την πορεία αυτής της υπόθεσης προκύπτουν μείζωνα ερωτήματα. Όχι σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, αλλά συνολικά για την πολιτική ζωή του τόπου. Πώς αλήθεια αντιλαμβάνεστε το ρόλο των κομμάτων? Πώς αντιλαμβάνεστε και το ρόλο του δικού σας κόμματος? Θεωρείτε ότι η εξυπηρέτηση ειδικών και μερικών συμφερόντων είναι αυτό που θα διονύσει την προσωπική και συλλογική σας πολιτική επιβίωση? Γιατί επιλέξατε να γίνετε διαπρίσιοι κήρυκες όσων εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια του πολιτικού συστήματος και έβλαψαν τη χώρα, λαιλατώντας και τις επιχειρήσεις τους και τις δημόσιες συχνότητες, μη καταβάλλοντας φόρους, την ώρα που αξιοποιούσαν ένα δημόσιο αγαθό άνευ τιμήματος? Ας αναρωτηθούμε λοιπόν για το από εδώ και παρακάτω. Θα θέτει η δημοκρατία τους κανόνες? Ο τύπος θα ελέγχει την εξουσία ή θα αποδηγετεί εκλεγμένες κυβερνήσεις για να επιβάλλει την ατζέντα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων? Θα καταφέρουν αυτά τα ειδικά μερικά συμφέροντα να κάμπτουν το δημόσιο συμφέρον? Ψηφίστε λοιπόν έχοντας και αυτά τα πράγματα στο μυαλό σας, όχι μόνο το αντιφατικό και διάτριτο πόρισμά σας. Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι αναντικατάστατος για τη δημοκρατία και η ελευθερία τους μπορεί να διασφαλιστεί μέσα στο δημοκρατικό μας πολίτευμα, το οποίο παρέχει όλες τις εγγυήσεις για την πολυφωνία και τον πλουραλισμό απέναντι σε κάθε μορφής λογοκρισία, ενώ ταυτόχρονα βάζει και το πλαίσιο λειτουργίας τους. Κανένας στη δημοκρατία δεν μπορεί να είναι πάνω από κανόνες. Κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε τα μέσα ενημέρωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, οδηγούμαστε σε ακρότητες.
από τη μία λογοκρισίας μέσω του εκβιασμού ή του εκμαυλισμού. Και από την άλλη, η πολυφωνία και ο πλουραλισμός των ΜΜΕ είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος, διότι μόνο ο καλά ενημερωμένος πολίτης μπορεί να σκέφτεται ελεύθερα, να αποφασίζει με βάση την ατομική του βούληση, μακριά και πέρα από τις σιρήνες της προπαγάνδας και της χειραγώγησης. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας, η οποία όμως τελευταία έχει αριθμίες. Και ευτυχώς θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία κάνουν την αποσιώπηση γεγονότων, προσέξτε το αυτό καλά, σχεδόν αδύνατη. Διορθώνουν τις αριθμίες που προκύπτουν από τη μονομέρεια των συμβατικών μέσων ενημέρωσης. Προσέξτε, όποιος συκοφαντεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιθυμεί να τα ελέγξει, μάλλον δεν έχει τη σοφία να ακούσει τη μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων, όπως θα έλεγε ο Καβάφης. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις κοινές παραδοχές, αυτονόητο καθήκον, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει κανείς, είναι να εξασφαλίσουμε όλοι μαζί την ελεύθερη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης μέσα σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο αρχών και νόμων που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι το καθήκον όσων έχουν πρόσκαιρα πάντα δημόσια αξιώματα. Αυτό υπηρετήσαμε εμείς με συνέπεια. Και αυτό δεν είναι μια πολιτική θέση. Είναι κάτι το οποίο τεκμέρεται αναδύρυτα. Και το παραδέχεστε και εσείς, πλαγίως και εσχυντηλά. Βελτιώθηκε η θέση του δημοσίου και των εργαζόμενων από την πολιτική μας. Ξεκάθαρα και πέραν πάσης αμφισβήτησης. Διερωτάται κανείς, άξιζε τον κόπο? Η τόση λάσπη, η τόση διαστρέβλωση, οι συκοφαντίες, τα εμετικά πρωτοσέλιδα, η προσωπική αλλά και συλλογική δοκιμασία. Ναι, τον άξιζε τον κόπο, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε γιατί? Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, ο ομιλόν θα ήταν ακόμα ένας υπουργός που διαιώνισε την ανομία στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και η κυβέρνησή μας θα ήταν ακόμα μια κυβέρνηση που δεν τόλμησε να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Και πιστέψτε το, αυτή είναι η κριτική του ιστορικού του μέλλοντος που η δική μας συνείδηση δεν αντέχει. Το πέρασε και δεν ακούμπησε. Το δε βαριέσαι τόσο ήταν. Αυτό ήταν που δεν θα άντεχε η δική μας συνείδηση. Η δική μας συνείδηση δεν θα άντεχε να δικαιώσουμε τους μύχιους πόθους των ακραίων της παράταξής σας που εύχονται, εργάζονται και δουλεύουν για να αποδειχθεί η περίοδος 15-19 μία αριστερή παρένθεση. Η αριστερή κυβέρνηση όμως, για εσάς παρένθεση, ήρθε όχι για να διαχειριστεί το πρόβλημα αλλά για να το λύσει. Αυτή λοιπόν η παράταξη έχει έρθει στα πράγματα και πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή για να αλλάζει τις συνθήκες προς όφελος του λαού. Και αυτό θα κάνει ως κορμός της αυριανής αριστερής και προοδευτικής διακυβέρνησης.